86, συνέχεια το μάθημά μας από την Παλαιά Διαθήκη και μάλιστα από την Έξοδο, κεφάλαιο Λάμπτα Β και εδάφιο 21. Λάμπτα Β 21, Έξοδος, σελής 86. Και είπε ο Μωυσής προς τον Ααρών, «Τι έκαμεν εισέ ο λαός ούτος, ώστε επέφερες επ' αυτούς αμαρτίαν μεγάλην?» Και είπε ο Ααρών, «Ας μη εξάπτεται ο Θεός ο θυμός του Κυρίου μου. Συγνωρίζει τον λαόν ότι έγκυται εις την κακίαν. Διότι είπον προς εμέ, κάμε εις ημάς θεούς, ήτινες να προπορεύονται ημών. Διότι ούτως ο Μωυσής ο άνθρωπος, ως της εξήγαγεν ημάς εκ γης Αιγύπτου, δεν εξεύρωμεν τι απέγινεν αυτός. Αλλά είπα προς αυτούς, ως της έχει χρυσίω να σ' αφαιρέσω συν αυτόν, και έδωκαν σε μέ, τότε έριψε αυτό εις το πυρ και εξήλθεν ο μόσχος ούτως. Και ειδών ο Μωυσής των λαών ότι το αχαλήνωτος, διότι ο Ααρών είχε αφήσει αυτούς αχαλήνωτους προς κατεσχήνην μεταξύ των εχθρών αυτών, εστάθη ο Μωυσής παρά την πύλη του στρατοπέδου και είπεν, «Όστις είναι του Κυρίου, ας έλθει προς εμέ». Και συνήχθησαν προς αυτόν πάντες οι ιοί του Λεβί. Και είπε προς αυτούς, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, «Ας βάλει έκαστος τη ροφέ αυτού επί των μυρών αυτού και διέλθετε και εξέλθετε από πύλη εις πύλην δια του στρατοπέδου και ας θανατώσει έκαστος των αδελφών αυτού και έκαστος των φίλων αυτού και έκαστος των πλησίων αυτού». Και έκαμον οι του Λεβί κατά τον λόγο του Μωυσέως και έπεσαν εκ του λαού εκείνη την ημέρα περίπου 3.000 άνδρες. Διότι είπε ο Μωυσής, «Καθιερώσατε εαυτού σήμερον εις τον Κύριον, έκαστος επί των ιών αυτού και έκαστος επί των αδελφών αυτού, δια να δοθεί εις εσάς ευλογία σήμερον». Και την επαύριον είπε ο Μωυσής προς τον λαόν, «Σεις αμαρτήσατε μαρτίαν μεγάλην. Τώρα θέλω αναβεί προς τον Κύριον, ίσως κάμω εξηλαίωσιν δια την αμαρτίαν σας». Και επέστρεψον ο Μωυσής προς τον Κύριον και είπε, «Δέομαι, ούτως ο λαός ημάρτησεν αμαρτίαν μεγάλην και έκαμον εις αυτούς θεούς χρυσούς. Πλην τώρα, εάν συγχωρήσει την αμαρτία αυτών, είδε μη εξάλληψόν με δέομαι εκ της βίβλους σου την οποίαν έγραψας». Και είπε ο Κύριος προς τον Μωυσήν, «Ώστις ημάρτησεν εναντίον μου, τούτον θέλω εξαλείψει εκ της βίβλου μου. Όθεν τώρα είπαγε, οδήγησον το λαόν εις τον τόπον περί του οποίου σε είπα. Ιδού ο αγγελός μου θέλει προπορεύεστε μπροστέν σου, αλλά όμως εν την ημέρα της ανταποδόσεώς μου θέλω ανταποδώσει την αμαρτίαν αυτών επ' αυτούς». Και πάταξε Κύριος των λαών δια την κατασκευή του μόσχου την οποίαν κατασκεύασεν ο Ααρών. Και είπε ο Κύριος προς τον Μωυσήν, «Είπα, για να βυθι εντεύθεν, σύ και ο λαός τον οποίον εξήγαγες εκ γης Αιγύπτου, εις την γήν την οποία νόμωσα προς τον Αβραάμ, προς τον Ισαάκ, προς τον Αβραάμ, προς τον Ισαάκ και προς τον Ιακώβ, λέγον εις το σπέρμα σου θέλω δώσει αυτήν, και θέλω αποστείλει άγγελον εμπροσθέν σου, και θέλω εκδιώξει των Χαναναίων, των Αμοραίων, των Χεταίων και των Φερεζαίων, των Εβαίων και των Ιεβουσαίων, εις γη ρέουσα γάλα και μέλι, διότι εγώ θέλω αναβεί εν, διότι εγώ δεν θέλω αναβεί εν το μέσο σου, επειδή είσαι λαός σκληροτράχυλος, για να μη σε εξολοθρεύσω καθοδόν». Και ούτε οίκουσον ο λαός των κακών τούτων λόγων, κατεπένθησαν και ουδής έβαλε τον στολισμόν αυτού εφ' αυτών, διότι ο Κύριος είπε προς τον Μωυσήν, «Υπέ προς τους ιούς Ισραήλ, εσείς είστε λαός σκληροτράχυλος. Μία στιγμή αν ανεβώ εις το μέσο σου, θέλω σε εξολοθρεύσει. Όθεν τώρα, εκδίθητη του σολισμού σου από σου, για να γνωρίσω ότι θέλω κάμισε». Και εξεδίθησαν οι ιοί του Ισραήλ τους στολισμούς αυτών πλησίων του όρους Χορίβ. Και λαβών ο Μωυσής την σκηνή, έστησεν αυτήν έξω του στρατοπέδου, μακράν του στρατοπέδου, και νόμασε αυτήν σκηνή του μαρτυρίου. Και πάσο ζητών των Κύριων εξήρχεται προς την σκηνή του μαρτυρίου, την έξω του στρατοπέδου,
Και όταν εξήργετο ο Μωυσής προς την σκηνή, πας ο λαός σε σηκώνετο και ίστατο έκαστος, παρά την θύραν της σκηνής αυτού, και έβλεπον κατόπιν τον Μωυσήν, του Μωυσέως έως σου εισήρχετο εις την σκηνή. Και καθώς εισήρχετο ο Μωυσής στην σκηνή, κατέβαινε ο στήλος της Νεφέλης και ίστατο επί των θυρών της σκηνής, και λάλλει ο Κύριος μετά του Μωυσέως, και έβλεπε πάσο λαός των στήλων της Νεφέλης, ιστάμενον επί των θυρών της σκηνής, και πάσο λαός ανιστάμενος προς εκείνη, έκαστος από τη στήρα σκηνής αυτού. Και λάλλει ο Κύριος προς τον Μωυσήν, πρόσωπο προς πρόσωπον, καθώς λαλεί άνθρωπος προς τον φίλον αυτού, και επέστρεφεν στο στρατόπεδον. Ο δε θεράπων αυτού νέος, Ιησούς ο Υιός του Ναβί, δεν ανεχώρει από τη σκηνή. Αμήν. Δεύτερη φορά ανέβηκε ο Μωυσής στο όρος και έμεινε 40 μέρες και 40 νύχτες. Ο λαός έχασε την υπομονή του προσμένοντας αυτόν και αμέσως η σκέψη του πήγε ότι ο άνθρωπος του Θεού, ο δούλος του Θεού, πέθανε, χάθηκε. Με αποτέλεσμα να ζητήσουν πια άλλος να τους οδηγήσει. Και εδώ να προσέξουμε, αδελφοί αγαπητοί, ζήτησαν να τους οδηγήσει άλλος άνθρωπος, αλλά όταν έχασαν την υπομονή τους, δεν μπόρεσαν να κάνουν το θέλημα του Θεού και ζήτησαν και άλλους θεούς. Είναι πολύ σημαντικό στην προσωπική, χριστιανική μας, αλλά και οικογενειακή μας ζωή, όχι μόνο στην προσωπική, να μην χάνουμε την υπομονή μας. Χάνοντας την υπομονή μας, χάνουμε την πίστη μας. Χάνουμε την υπομονή μας, δεν μπορούμε να πράττουμε το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει, είναι ανάγκη να έχουμε υπομονή, έχουμε χρίαν υπομονής, γιατί τότε μπορούμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού, με αποτέλεσμα, σαν όχι επιλύσμονες ακροατές, αλλά εκτελεστές έργου, να είμαστε από αυτούς οι οποίοι απολαμβάνουμε την επαγγελία του Θεού. Πάρα πολύ εύκολα η καρδιά του ανθρώπου χάνει την υπομονή, γιατί βιαζόμαστε. Αδελφοί αγαπητοί, υπάρχει ένας ιδιαίτερος λόγος Θεού που για μένα τουλάχιστον αποτελεί πηξίδα στην αδυναμία μου. Λέει στον Αβακούμ ο Κύριος, όταν ο Αβακούμ τον πλησίασε, γιατί δεν καταλάβαινε ποιο ήταν το σχέδιο, το έργο και ο χαρακτήρας του Θεού. Τον περίμενε να είναι ένας Θεός αγαθός που ευλογεί και όλο ευλογεί τους ανθρώπους, διορθώνει, μακροθυμεί και ευλογεί τους ανθρώπους, και ο Θεός του είπε, εγώ θα κάνω τέτοιο κακό έργο που παντός ακούοντος τα αυτιά θα βουήσουνε. Και είπε, τι λες Κύριε, εγώ περιμένω ευλογία και εσύ μου λες ταλαιπωρία και κακό. Και εξήγησε ο Θεός κάτι που δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ, ότι έτσι θα γίνεται στον κόσμο. Ήρθε ο Ναβουγοδονόσορ, κατέστρεψε, δούλος Θεού, ο Θεός τον απέστειλε, υπερηφανεύτηκε ότι αυτός το έκανε και ο Θεός τον κατέστρεψε σηκώνοντας τον κύρο, τους Πέρσες και τους Μίδους, οι οποίοι και αυτοί με εντολή Θεού κατέστρεψαν τον Ναβουγοδονόσορα και στη συνέχεια υπερηφανεύτησαν και σήκωσε άλλον ο Θεός, τον Μέγα Αλέξανδρο τον Έλληνα, δούλο Θεού, κατέστρεψε τους Πέρσες και οι Έλληνες πάλι υπερηφανεύτησαν και σήκωσε τους Ρωμαίους και ούτω καθεξής. Και όλο έτσι γίνεται. Σηκώνει κάποιον, τον ευλογεί, κάνει το θέλημά του, τον Ασσύριο, η ράβδος της οργής μου τον αποκάλεσε. Και αυτό είναι η πορεία του κόσμου, από κακό σε κακό. Αλλά υπάρχει διαφορά και εξαίρεση στους ανθρώπους του Θεού. Ο δίκαιος μέσα σε αυτή την ταλαιπωρία που γίνεται εξαιρετικά μεγάλη τις έσχατες ημέρες που οι καιροί θα είναι κακοί, εξαιρετικά μεγάλη,
Μέσα σε αυτές τις μέρες κακές, ο δίκαιος θα ζήσει εκ της πίστεως αυτού. Είναι μία υπόσχεση βεβαιωμένη δια του Λόγου του Θεού, η οποία πραγματοποιείται τις έσχατες ημέρες δια του Ιησού Χριστού. Και επειδή η καρδιά του Αβακούμ δεν μπόρεσε να το χωρέσει και αυτό, τον βεβαιώνει και του λέει, «Η όραση σε αυτή που σου λέω μένει για τον καιρό τον ορισμένο που ο Θεός έχει προετοιμάσει, αλλά εσύ να ξέρεις ότι στο τέλος θα έλθει και αν αργοπορεί, πρόσμενε αυτήν την υπόσχεση του Θεού, διότι μετά πάσης βεβαιότητος θα έλθει και δεν θα βραδύνει». Αυτή είναι η αποκάλυψη του Θεού στο λαό του, στους ανθρώπους του Θεού, ότι η ευλογία του Θεού δεν βραδύνει, αν και αργοπορεί, εξάπαντος θα έλθει. Και το κατάλαβε ο Αβακούμ και το ζήσε, γιατί το πίστεψε, δικαιωμένος από το Θεό, ζούσε ευλογημένα αυτός. Έξω καταστροφή στη ζωή του Αβακούμ ευλογία. Γι' αυτό και ομολογεί τώρα. Και αν η σική δεν βλαστήσει, και αν το αμπέλι δεν καρποφορήσει, και αν η ελιά δεν βγάλει ελιές και το πίμνιο εξελευθερωθεί και τα βόδια ψοφήσουν όλα, ό,τι κακό και να γίνεται γύρω, εγώ ο δίκαιος θα ζω εκ πίστεως. Πώς? Εγώ θα εφραίνομαι εις τον Κύριον. Θα έχω χαρά στην παρουσία του Θεού μέσα στο κακό το μεγάλο. Εγώ θα χαίρομαι. Θα χαίρομαι στο Θεό που με σώζει. Από τι θα με σώζει? Από όλα. Ο Κύριος θα είναι η δύναμή μου. Ενώ θα είμαι αδύνατος μέσα σε όλο αυτό το κακό εντελώς, η δύναμή μου θα είναι ο Κύριος. Και όσο πιο αδύνατος είμαι, τόσο πιο δυνατός θα είναι ο Θεός στη ζωή μου, ο οποίος θα κάνει τους πόδασμους των ελάφων. Δηλαδή δεν θα είμαι ένας κατεστραμμένος, εξουθενημένος, άθλιος, ποταπός χριστιανός, θα είμαι ένας ευλογημένος, άγιος και ένδοξος. Και αν το καταλάβουμε στην Καινή Διαθήκη εμείς πιο καλά, ο Κύριος μας λέει ότι η εκκλησία την οποία θα παραλάβει ο Χριστός είναι ένδοξη, τελεία, αγία, αμόμητος, μη έχουσα ρητίδα ή κοιλίδα ή τίτων τιούτων, μία εκκλησία την οποία θα παραλάβει ο Χριστός. Και όταν λέει εκκλησία, μην φανταστούμε κάτι το αόριστο, εσύ είσαι η εκκλησία. Και εσύ, και εσύ, και εσύ, και εγώ, και όλοι μας. Άρα τι θα είμαστε όλοι μας εκείνη την περίοδο που θα ακουστεί η σάλπιγγα του Θεού και θα μεταμορφωθούμε? Ένδοξοι, άγιοι, αμόμητοι. Μα πώς μπορώ εγώ, αφού ξέρω τα χάλια μου? Τα χάλια μου τα ξέρω, αλλά ξέρω και τη δύναμη του Θεού. Ουχή δια δυνάμεως σου, δε δια ισχύως, αλλά δια του Πνεύματός μου του Αγίου, είπε ο Θεός, όταν αποκάλυψε και φανέρωσε στο Ζαχαρία την εκκλησία, μία λιχνία σφυρίλατο, ολόχρηση, ένδοξη. Λέει, τι είναι αυτό που βλέπεις? Εσύ ξέρεις, Κύριε, εγώ θα σου πω. Εγώ θα σου πω. Ουχή δια δυνάμεων σου, δε δια ισχύως, μόνο δια του Πνεύματός μου του Αγίου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Το είπε τότε, το λέει και τώρα. Έτι άπαξ, μια φορά ακόμη, εγώ θα σύσω όχι μόνο τη γη, θα γκρεμίσω τα πάντα, αλλά θα σύσω και τον ουρανό, για να μείνει, να μείνουν μόνο τα ασάλευτα. Ποια είναι τα ασάλευτα? Η Εκκλησία. Η Εκκλησία μόνο θα μείνει όρθια στο τέλος. Όλοι θα πέσουνε. Όλα θα γκρεμίσουνε. Η Εκκλησία θα ευλογείται. Και μάλιστα, ξέρετε τι λέει ο Θεός? Ό,τι αν ζητήσετε, ο Χριστός το λέει, εν το ονόματί μου από τον Πατέρα μου, θα σας το δώσει. Θα σας το δίνει για να είναι πλήρης η χαρά σας. Αδελφοί αγαπητοί, πράγματι ο κόσμος βρίσκεται στα γεράματά του. Για να σας πω κάτι, έτσι μου το έδειξε ο Θεός.
εν τες εσχάτες ημέρες οι καιροί θα είναι κακοί. Και πήγα στον εκκλησιαστή που λέει ότι ο άνθρωπος όταν γερνάει έρχονται καιροί κακοί. Γιατί όμως? Αυτή είναι η χάρη του Θεού. Βλέπουμε έναν άνθρωπο στα 30, του στα 40, του στα 50, του λεβέντης, λεβέντισα, δεν φοβάται τίποτα, προχωράει, δεν καταλαβαίνει τίποτα, δεν αρρωσταίνει. Όταν φτάνει στα 60, αρχίζουν τα πρώτα συμπτώματα. Όταν έρθουν τα 70, μεγαλώνουν τα συμπτώματα. Όταν φτάσουν στα 80, οχ, οχ, αχ, βαχ. Γιατί? Κακός ο Θεός. Δεν μπορούσε να κάνει έναν άνθρωπο που να γεννηθεί και να πεθάνει και να είναι ένα θηρίο? Πότε θα μετανοήσει? Πώς θα μετανοήσει? Πρέπει να έρθουν οι καιροί οι κακοί στα γεράματα, να πει ο άνθρωπος, έλα Κύριε πάρε με. Θυμάμαι τη μάνα μου, πέθανε 84 χρονών και έλεγε, με ξέχασε ο Κύριος. Όσο ήταν πιο νέα, μου έλεγε, το τουρκάκι σου δεν θα το βαφτίσεις. Έλα στην εκκλησία, ερχόταν και καθόταν και μου λέγε, άντε τώρα, τι κάνετε εσείς εκεί? Πήγαινε βάφτισε την Αλεξία σου, το τουρκάκι σου δεν το έχεις βαφτίσει. Όταν όμως περνάγαν τα χρόνια και έπαψε να βλέπει, έπαψε να περπατάει, ο Θεός τι της άφησε? Τα απαραίτητα για να σωθεί. Να ακούει, γιατί επίσης έρχεται εκ της ακοής και η ακοή εκ του Λόγου του Θεού, να ακούει και να καταλαβαίνει. Αυτά τα δύο την έσωσαν. Πότε την έσωσαν? 40 μέρες ήταν αναγεννημένη, πιθανόν και βαφτισμένη πνευμάγιο, δεν το ισχυρίζομαι, αλλά όμως ήταν η παρουσία του Θεού. Όπως γερνάει ο άνθρωπος, και αυτό είναι χάρη Θεού, για να έρθουμε πιο κοντά στο Χριστό, να μετανοούμε και να λέμε τώρα Κύριε άσε που φεύγουν και οι δυνάμεις μας, φεύγουν όλα. Έτσι αδερφοί μου γερνάει και ο κόσμος και φεύγει η δύναμη από τον κόσμο. Φεύγει τελείως, εξασθενεί. Και τι θα φτάσει στο τέλος να πει Κύριε Ιησού ελθέ? Ποιος? Η Εκκλησία. Και πώς θα αναγκάσει, πάντοτε αναρωτιόμουν, πώς θα αναγκάσουν οι δούλοι τους ανθρώπους από τα μονοπάτια και τις τρίβους και να μπουν μέσα στην Εκκλησία? Ανάγκασον λέει αυτούς να εισέλθωση, γιατί πρέπει να γεμιστεί ο οίκος μου. Πώς θα γίνει αυτό? Αφού δεν θα έχουν που αλλού να πάνε αδερφοί. Έξω θα είναι θάνατος. Μόνο στην Εκκλησία θα υπάρχει ειρήνη, χαρά, αγάπη. Μόνο στην Εκκλησία θα υπάρχει ελπίδα. Μόνο στην Εκκλησία του Χριστού θα υπάρχει παρηγοριά, παρουσία του Θεού. Γι' αυτό μην ανησυχείτε για τους συγγενείς σας. Θα τους αναγκάσει ο Κύριος και όλοι θα έρθουν. Τώρα σας πω και κάτι, ο Θεός να με συγχωρέσει. Με φόβο το λέω πολύ, προσευχόμενο και μου λέει ο Κύριος θα επιστρέψω τους αποστάτες. Όπου χάρηκα εγώ, αλλά και φοβήθηκα. Αλλά δεν είναι μόνο, όλους θα τους φέρει αδερφοί. Όλους θα τους φέρει, γιατί τους αγαπάει. Πώς θα το κάνει? Έλατε, αν ήμουν Θεός θα σας το έλεγα. Ευτυχώς που δεν είμαι και δεν θα τα κατάφερνα. Μόνο ο Θεός μπορεί να τα καταφέρει. Άρα λοιπόν όπως γερνάμε εμείς, και όσο γερνάμε τόσο φεύγουν οι δυνάμεις μας, οι ικανότητές μας και ζητάμε τον Κύριο, έτσι γερνάει και ο κόσμος αδερφοί. Χάνεται, πεθαίνει, σβήνει και δεν έχει άλλη ελπίδα κι αυτός να πει Χριστέ μου έλα πάρε μας. Και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό, γιατί ενώ στον κόσμο έξω θα γίνεται ο κακός χαμός, στην Εκκλησία μέσα θα γίνεται η μεγάλη σωτηρία. Να είμαστε έτοιμοι όμως, όχι μόνο να δούμε αλλά και να απολαύσουμε. Βλέπετε, ο Θεός έκανε μεγαλεία με το λαό Ισραήλ και με το Μωυσή, και επειδή άργησε λίγες μέρες, για λίγες μέρες μιλάμε, γιατί στις 10, 20, πιθανόν και 30 μέρες τον περιμένανε. Στο τέλος, εγώ θα έλεγα στους 35, 36 μέρες, τότε τον επισκέφθηκε ο Θεός. Του λέει ανόμισαν, κατέβα. Μπορεί να είναι και στις 39 μέρες. Φοβερό. Για μια-δυο μέρες χάσανε την ευλογία του Θεού.
Γι' αυτό, αδερφοί, έχουμε χρίαν υπομονής. Πόσο υπομονή? Μέχρι να έρθει η ευλογία του Θεού. Μέχρι να έρθει ο Κύριος. Δεν βραδύνει και αν αργοπορεί, εξάπαντος θα έρθει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό όμως. Γιατί κάνοντας υπομονή, πράττουμε το θέλημα του Θεού. Χάνοντας την υπομονή, χάνουμε το μυαλό μας. Γιατί κάνουμε παλαβά πράγματα. Χάσανε την υπομονή τους και πάνε στον Ααρών και του λένε, κάνε μας ένα Θεό τώρα να μας οδηγήσει. Πού? Και ο Ααρών, ο άνθρωπος του Θεού, φοβερό, δεν τους χάλασε χατήρι. Να σας κάνω. Και σκέφτηκε τι σκέφτηκε. Χρυσάφι. Να κάνω ένα βόδι. Και το παίρνει το χρυσάφι και κάνει ένα βόδι. Και ενθουσιαστήκανε. Βόδι μας εσύ ο Κύριος. Εσύ θα μας οδηγήσεις. Καταλαβαίνετε τι κάνανε. Όμως, μη σας φαίνεται περίεργο, και τώρα οι άνθρωποι το ίδιο κάνουν. Φτιάχνουν μια εικόνα, εικόνα μου, εσύ θα μας πας. Είναι ξύλο, δεν μιλάει, δεν ακούει. Δεν ξέρω αν κάνουν τώρα βόδια, σε άλλες χώρες κάνουν και βόδια. Τα βόδια τα έχουν θεοποιήσει. Δεν ξέρω λεπτομέρειες, αλλά και δεν με νοιάζει. Εκείνο που σημασία είναι εμείς τι κάνουμε. Όταν πλησίασε ο Μωυσής, έσπασε τις πλάκες, αγανάκτησε. Λάθος. Έχασε την υπομονή του ο πραής κατά πάντα άνθρωπος. Φοβερό όμως, ε. Και φωνάζει τον Ααρών και του λέει, τι έκαμες στο λαό και τον έφερες σε τέτοια αμαρτία μεγάλη εσύ, Ααρών? Τι είναι αυτό που έκανες? Και εδώ ο Ααρών, αδερφοί, αντί να μετανοήσει όπως έπρεπε να κάνει, αντί να πει λάθος έκανα, ο Θεός να με συγχωρέσει, ξέρετε τι έκανε? Δικαιολογήθηκε. Ο Θεός να μας φυλάει. Μη δικαιολογούμε τα λάθη μας, να ομολογούμε τα λάθη μας. Γιατί όταν δικαιολογούμε τα λάθη μας, δεν υπάρχει επέμβαση σε λέους. Όταν όμως ομολογούμε και εξομολογούμε τα λάθη μας, ο Θεός τα παίρνει, τα πετάει στα βάθη των θαλασσών και τα εξαφανίζει. Γι' αυτό είναι σημαντικό, αδερφοί, να μετανοούμε και να εξομολογούμε θα στο Θεό. Ο εξομολογούμενος και παρετών, αυτό σε λέγεται. Και άρχισε τώρα και δικαιολογεί το. Ας μην εξάπτεται ο θυμός σου, γιατί γνωρίζεις ότι ο λαός αυτός είναι πλησίον κακίας. Αυτός είπε προς εμένα, κάνε μας εμάς θεούς οι οποίοι να προπορεύονται ημών. Γιατί ο Μωυσής ο άνθρωπος που εξήγαγε εμάς εκεί εις Αιγύπτου δεν εξεύρωμεν τι απέγινε. Και όπως σας είπα, μια-δυο μέρες διαφορά ήταν, τρεις. Και είπα προς αυτούς, όστις έχει χρυσίον, ας αφαιρέσω συν αυτό και να μου το δώσουν και μου το δώσαν. Ακούτε τώρα. Και τότε έριψε αυτό εις το πυρ και από μόνος του εξήλθε ο μόσχος ούτως. Εδώ το μιλάει για ψεύτικα θαύματα. Φοβερό δεν είναι? Αφού λέει πιο μπροστά ότι έφτιαξε μοσχάρι με τα χέρια του. Πώς το λέει λοιπόν, και ακούστε πώς το λέει. Και λαβών εκ των χειρών διεμόρφωσε αυτό με εργαλείων εγχαρακτικών και έκανε αυτό μόσχον χωνευτών. Με εργαλείο το έκανε. Και τώρα ομολογεί ψευδός. Αλλά θα πω δύο πράγματα. Ότι μόνο του έγινε. Έριξα το χρυσάφι στη φωτιά και έγινε μόσχος. Για να δικαιολογηθεί. Ο Θεός να μας φυλάει, αδελφοί, από τα ψεύτικα θαύματα. Ούτε υπερβολές δεν θα λέμε, γιατί και αυτά ψέματα είναι. Έκανε ο Θεός και να μην έχει κάνει. Γιατί? Για να ενισχύσουμε την άποψή μας. Ο Θεός να μας φυλάει,
όλους μας, και εμένα ιδιαιτέρως και πιο πολύ, ο Θεός να μας φυλάει να λέμε μόνο την αλήθεια και κάτι λιγότερο. Και κάτι λιγότερο, ποτέ κάτι περισσότερο. Βέβαια, υπάρχουν και άλλα θαύματα τα οποία κάνει ο διάβολος για να εκπλήξει τους ανθρώπους. Ψεύτικα θαύματα. Ψεύτικα που τα κάνει μόνο για να εκπλήξει τους ανθρώπους, με μαντίες, με μαγείες. Που δεν έχουν καμία σχέση με τις θαυμαστές ενέργειες του Θεού, γιατί είναι ψέματα. Ξέρετε πως το λέει ο Λόγος του Θεού, ότι θα κάνει ο Αντίχριστος, για να το βρούμε από μέσα, θα κάνει κατ' ενέργεια του Σατανά σημεία και τέρατα ψεύδους και εν πάση απάτη της αδικίας μεταξύ των απολυμένων θα δοξάζεται. Θαύματα και σημεία και τέρατα ψεύδους. Ποιο είναι το ψεύτικο θαύμα? Το ψεύτικο θαύμα είναι να λάψει ένα φως. Και ο διάβολος το κάνει. Το αληθινό θαύμα ποιος είναι? Να θεραπευθεί μια αρρώστια. Να βαφτιστεί με πνεύμα Άγιο κάποιος. Να αναγεννηθεί κάποιος. Να του μιλήσει ο Θεός και να τον οδηγήσει και να τον προστατεύει και να τον φυλάει. Ο Θεός να μας φυλάει από ψεύτικα θαύματα και από σημεία και τεράστια ψεύδους που κάνει ο διάβολος. Για να εκπλήξει και να πείσει. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, στη ζωή μας πρέπει να έχουμε διάκριση. Πρέπει να μην πιστεύουμε σπάν πνεύμα. Η ζωή μας πρέπει να διοικείται και να κυριαρχείται από διάκριση πνευμάτων. Μην αφήνουμε ακάλυπτο τον εαυτό μας και σε ανθρώπους ακόμη. Όταν βλέπεις έναν άνθρωπο και έρχεται να σου πει κάτι, το πρώτο πράγμα που θα σκέφτεσαι είναι τι κάρπο έχει. Πριν αφήσεις την καρδιά σου να εισέλθουν τα λόγια του. Αν ο καρπός του είναι καλός, με μεγάλη προσοχή να ακούς. Αν ο καρπός του είναι πονηρός, με αδιαφορία θα ακούς. Γιατί? Γιατί είναι ψευδοδιδάσκαλος και ψευδοπροφήτης. Λέει ψέματα. Απ' τον καρπό φαίνεται ο άνθρωπος. Τον καρπό στη ζωή του, στην οικογένειά του, καρπών εις αγιασμών. Καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Πάλι εις αγιασμών. Δηλαδή δεν είμαστε άνθρωποι που μας κοροϊδεύει ο διάβολος. Έχουμε διάκριση. Πρέπει να έχουμε διάκριση. Είναι απολύτως αναγκαίο να έχουμε διάκριση. Γιατί πολλά θα λέγονται, πολλά θα φτάνουν στα αυτιά μας, αλλά δεν θα τα αφήνουμε όλα να μπαίνουν στην καρδιά μας, γιατί θα χαλάει την καρδιά μας. Δεν θα αφήνουμε την καρδιά μας να μολύνεται από ψεύδι, συκοφαντίες, κρίσεις, κατακρίσεις, κουτσομπολιά, κακολογίες. Δεν θα αφήνουμε την καρδιά μας να μολύνεται. Και πώς θα φυλασσόμεθα? Με τη διάκριση που θα μας δίνει ο Θεός να διακρίνουμε τον καρπό των ανθρώπων αυτών. Αν ο καρπός είναι καλός, τότε τα λόγια του είναι αληθινά. Αν ο καρπός είναι κακός, τα λόγια του είναι ψέματα. Αμήν, αδερφοί. Πολύ προσεκτική τις έσχατες ημέρες. Γι' αυτό και ο Χριστός τι λέει? Βλέπετε μη σας πλανήσει τις. Όταν του είπανε τώρα είναι το σημείο, τώρα έρχεσαι. Βλέπετε μην σας πλανήσει κάποιος. Από αυτό που κινδυνεύουμε τις έσχατες ημέρες είναι την πλάνη. Το ψέματα. Ψευδοδιδασκαλίες, ετεροδιδασκαλίες, συκοφαντίες. Από αυτά κινδυνεύουμε. Και τι κίνδυνος είναι? Να χαλάσει η καρδιά μας, να μπει μέσα μια ψευδοδιδασκαλία, άντε βγάλ' τη μετά. Να μπει μέσα μια ετεροδιδασκαλία, άντε βγάλ' τη μετά. Να μπει μέσα μια κατηγορία, γιατί ο κατήγορος των αδελφών ημών ημέρα και νύχτα είναι ο διάβολος. Σου κατηγορεί τον αδελφό, μετά πού να τον δεις?
Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, ο χριστιανός των εσχάτων ημερών έχει ένα χαρακτηριστικό. Διάκρισης πνευμάτων. Και ο Θεός δεν σε αφήνει απληροφόρητο. Καινούριος ήμουνα και το έχω ακούσει αυτό που σας λέω από τον Άβωνα ή κάπως. Και ήμουνα στο Λουτράκι. Και βγήκα έξω να περπατήσω, είχαμε φάει το μεσημέρι. Με τη δουλειά ήμουνα. Και κάθισα σε ένα παγκάκι. Και σε λίγο ήρθε ένας. Και λέω, οπ, τώρα θα του μιλήσω. Τώρα θα του πω για τον Χριστό. Αλλά θυμήθηκα τα λόγια που είχα ακούσει από την στην Εκκλησία. Πρόσεξε, να πρέπει να ζητάς διάκριση από το Θεό. Και κάνω μια προσευχή. Και λέω, Χριστέ μου, σε παρακαλώ, είναι δικός ο άνθρωπος να του μιλήσω ή όχι. Και ενώ τα σκεφτόμουν και προσευχόμουν, μου λέει, πω πω σήμερα έφαγα σαν γουρούνι. Όταν τ' άκουσα, το βάλα στα πόδια. Λέω, τι να μη ρίπτεται, λέει, τα μαργαριτάρια στους χείρους. Δεν θα σε αφήσει απληροφόρητο ο Θεός, αλλά πρέπει να το ζητήσεις. Πρέπει να πραγματικά και καλά να μιλήσεις, γιατί μπορούμε να μιλήσουμε προς μαρτυρία και προς σωτηρία. Αυτό ήταν για μένα ειδικά σαν σημείο. Εκείνο όμως που έχει σημασία είναι, προσέχετε τι ακούετε, πώς ακούετε, από ποιον ακούετε. Προσέχεις σε ποιο ανοίγεις την καρδιά σου. Με διάκριση, αδέλφοι. Γιατί λένε ψέματα οι άνθρωποι. Ο Αρών είπε ψέματα. Το ρίξα, λέει, και βγήκε. Αλλά ο Μωυσής δεν κατάλαβε τίποτα από αυτά. Δεν του δώσει σημασία. Ο Θεός ξέρει όμως. Και αργότερα ο Θεός θέλησε να τον απολέσει τον Αρών. Αλλά πήγε ο Μωυσής και προσευχήθηκε γι' αυτόν και ο Θεός τον συγχώρεσε. Άρα λοιπόν με μεγάλη προσοχή θα ακούμε και θα ζητάμε διάκριση αν θα τα αφήνουμε να μπαίνουν στην καρδιά μας ή θα τα αποβάλουμε. Δεν θα τα αφήνουμε να μπουν, θα μας μολύνουν. Και άντε μετά να καθαριστείς και άντε μετά να καθαρίσεις την καρδιά σου και άντε μετά να καταλάβεις, πλανήσαι, πλανήθηκες. Και το αποτέλεσμα της πλάνης ποιο είναι? Ταραχή. Φόβος, αγωνία. Πω, τι θα κάνω? Τι θα κάνει? Ζει ο Χριστός. Ο χριστιανός δεν φοβάται, αδερφοί. Πουθενά δεν έχω δει στη γραφή χριστιανό να φοβάται. Μάλιστα, ο Απόστολος Ιωάννης λέει κάτι που το διάβασε χτες προχτές και το θυμήθηκα. Ο φόβος δεν είναι εν τη αγάπη. Η τελεία αγάπη έξω διώκει το φόβο. Ο φόβος έχει κόλαση. Ο φοβούμενος δεν είναι τετελειωμένος εν τη αγάπη. Ο χριστιανός δεν φοβάται, μόνο το Θεό φοβάται. Εγώ θα σας πω, λέει, ποιον να φοβόσαστε. Δεν φοβάσαι κανέναν άνθρωπο. Το Θεό μόνο φοβόμαστε, αδερφοί. Και όταν φοβόμαστε το Θεό, δεν φοβόμαστε κανέναν άνθρωπο. Γι' αυτό, αδερφοί, και η ελπίδα μας και ο φόβος μας και η αγάπη μας και η πίστη μας είναι Ιησούς Χριστός και τούτος εσταυρωμένος. Ο Μωυσής λοιπόν δεν έδωσε καμία σημασία σε αυτά που του είπε ο Αρών. Κι έτσι πρέπει να κάνεις, κι έτσι πρέπει να κάνω. Καμία σημασία. Κατάλαβε ότι λέει σαν χλαμάρες, γιατί δεν έχει καρπό. Ο καρπός ήταν το βόδι. Αυτός ήταν ο καρπός του. Μόνος του έμεινε για λίγο και τι έκανε? Βόδι έκανε. Και φωνάζει και λέει, γιατί είδε το λαό να συνεχίζει να είναι αχαλήνωτος. Γιατί ο Αρών τους είχε αφήσει αχαλήνωτους. Η προσκατεσχήνη είναι μέσω των εχθρών. Και ο Μωυσής είπε, όποιος είναι του Κυρίου ας έρθει σε μένα. Δεν τους θέλει όλους. Θέλει αυτούς που θα διεγείρει το πνεύμα και την καρδιά ο Θεός να έρθουν προς Αυτόν για να κάνουν το θέλημα του Θεού. Εμείς θέλουμε αυτούς που είναι του Κυρίου. Τους άλλους θέλουμε όχι. Όποιος είναι του Κυρίου, και ποιος ξέρω ποιος είναι του Κυρίου? Δεν τους ξέρω εγώ. Ο Θεός τους ξέρει.
τους φτιάχνει την καρδιά, τους φτιάχνει το πνεύμα, τους φτιάχνει και το φέρνει. Και δόξα στο Θεό. Και η εντολή είναι πάρε τον τυρομφέα σου και εξέλθετε και διέλθετε από όλες τις πύλες και ασθανατώσει έκαστος των αδελφών αυτού που συνεχίζει αχαλήνωτος να προσκυνάει και να λατρεύει το βόδι. Και ήτανε οι Λεβίτες, τους οποίους έκανε ο Θεός κατόπιν ιερείς, αλλά και ανθρώπους που υπηρετούσαν τη σκηνή του μαρτυρίου το Θεό, και είπε ο Μωυσής, τώρα εσείς που είστε του Κυρίου, καθιερώσατε τους εαυτούς σας σήμερα στον Κύριον, κάθε ένας από εσάς τον Υιόν αυτού καθώς τον καθιερώσει τον Κύριον, έκαστος των αδελφών αυτού για να δοθεί σε εσάς σήμερα ευλογία. Και ξέρετε πώς το λέει αυτό, το διάβαζα πάλι σήμερα, πώς το λέει ο Χριστός, γιατί ισχύει για όλους μας αυτό. Λέει λοιπόν ο Χριστός, μην νομίσετε ότι ήλθω να βάλω ειρήνη στη γη, μάχερα ήλθα να βάλω. Και συνεχίζει. Όποιος όποιος αγαπάει πατέρα ή μητέρα πάνω από μένα, δεν είναι άξιος μου. Όποιος αγαπάει υιόν ή θυγατέρα πάνω από μένα, δεν είναι άξιος μου. Δηλαδή τι κάνει ο Θεός τώρα, τι έκανε τότε και τι κάνει τώρα. Θα πας να σκοτώσεις τον αδελφό σου, τον πλησίον σου, τον συγγενή σου τότε, που συνεχίζει να είναι αχαλήνωτος και να λατρεύει το βόδι. Και τώρα, λέει, πρέπει να μάθεις ότι μπροστά στον Κύριο δεν βάζεις κανέναν για να σε ευλογήσω. Δεν μισεί τον αμαρτωλό, την αμαρτία μισεί ο Θεός. Και δεν μας διδάσκει να μισούμε τον αμαρτωλό, την αμαρτία. Εάν μισούμε την αμαρτία, τότε θα σώσει τον αμαρτωλό. Αν αποδεχόμαστε την αμαρτία, ούτε τον αμαρτωλό θα σώσει, ούτε εμάς. Ο χριστιανός έχει μάθει από το Θεό, είναι θεοδίδακτος. Αμαρτία στη σκηνή του δεν δέχεται και αν υπάρχει, την καταδικάζει στο όνομα του Χριστού. Γιατί? Γιατί θέλει να σωθούν οι άνθρωποι. Δεν μπορώ να τους σώσω με κολακίες. Δεν μπορώ να τους σώσω με χαδάκια, με ψευδοκαλοσύνες. Δεν μπορώ καθόλου να τους σώσω. Μόνο ο Χριστός θα τους σώσει. Μόνο ο Χριστός. Όπως με σώσε εμένα. Δεν με σώσανε τα χάρτια κανενός ανθρώπου. Ούτε οι κολακίες, ούτε τα γλυκά λόγια. Μάχαιρα ήλθα να βάλω. Και η μάχαιρα είναι ο λόγος του Θεού. Η μάχαιρα του πνεύματος είναι ο λόγος του Θεού. Δια του λόγου του Θεού μισούμε την αμαρτία του πατέρα μας, της μητέρας μας, μισούμε την αμαρτία του γιου μας και του γιού μας και της κόρης μας για να του σώσει ο Χριστός. Έτσι θα έρθει η ευλογία. Δεν έρχεται με καλοπιάσματα, ούτε με πονηριές, ούτε με καλοσύνες. Με το Λόγο του Θεού έρχεται η σωτηρία στον άνθρωπο. Με την υγιένουσα διδασκαλία έρχεται η σωτηρία τον άνθρωπο. Όποιος έχει προσπαθήσει με πονηριές να σώσει τα παιδιά του, τα έχει χάσει. Όποιος τα έχει εφιερώσει τα παιδιά του στον Χριστό λέγοντας «Κύριε, δεν μπορώ να κάνω τίποτα», τα έχει σώσει ο Χριστός. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, αδερφοί, να το καταλάβουμε αυτό. Γι' αυτό και δεν γινόμαστε συμμέτοχοι αλλοτρίων αμαρτημάτων. Καταδικάζουμε την αμαρτία. Διαχωρίζουμε τη θέση μας. Σηκώνουμε τη μάχαιρα του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί? Γιατί μόνο έτσι ξέρουμε ότι ο Χριστός θα σώσει. Το ξαναλέω, ούτε με κολακίες,
Εγώ, λέει ο Απόστολος Παύλος Θεσσαλονικής, ποτέ δεν χρησιμοποίησα λόγους κολακευτικούς, ούτε λόγους καταπιστικούς ανθρωπίνης σοφίας. Εγώ ήθελα το Λόγο του Θεού με απόδειξη Πνεύματος Αγίου. Τη μάχαιρα του Πνεύματος με απόδειξη Πνεύματος Αγίου. Εκεί ενεργεί ο Θεός. Γι' αυτό έχουμε διάκριση. Πρέπει να έχουμε διάκριση. Τώρα ξέρει τι θα κάνει στη συνέχεια ο Μωυσής. Θα πάει πάλι στο Θεό. Και λέει, αύριο θα ανεβώ πάλι προς τον Κύριο, θα προσευχηθώ, ίσως σας συγχωρήσει και σωθείτε. Αυτή είναι η εξουσία που έχουμε, αδερφοί. Να πλησιάζουμε το Θεό, να προσευχόμαστε με την ελπίδα ότι ο Κύριος θα κάνει έλεος, θα συγχωρήσει και θα γίνει σωτηρία. Αλλά δεν καλοπιάνουμε, δεν υποχωρούμε, δεν δολώνουμε το Λόγο του Θεού, δεν κολακεύουμε ανθρώπους. Το ναι είναι ναι και το ου είναι ου. Αγαπάμε, βεβαίως. Ταπεινωνόμαστε, βεβαίως. Μετανοούμε για τα λάθη μας, βεβαίως. Αλλά ξέρουμε ότι μόνο ο Χριστός σώζει. Και σώζει όταν εμείς είμαστε στο θέλημα του Θεού. Δεν είμαστε επιλύσμονες ακροατές, αλλά είμαστε εκτελεστές του Λόγου. Θέλουμε να πιστεί ο Θεός να αποστείλει τον Ιησού Χριστόν εν Πνεύματι Αγίου για να γίνει σωτηρία σε αυτούς που αγαπάμε. Αυτή είναι όλη η αλήθεια. Και πήγε στο Θεό. Του λέει, λυπήσου τους, λυπήσου και τον Ααρών. Κάνανε λάθος. Και βάζει και κάτι που είπε και ο Παύλος. Πολύ στενοχωριέμαι για τους κατά σάρκα συγγενείς μου. Ήθε να γινόμουν εγώ ανάθεμα για να σωθούν αυτοί. Και ο Μωυσής το ίδιο λέει. Εάν δεν τους συγχωρέσεις για να τους σώσεις, σβήσε το όνομά μου από το βιβλίο της ζωής. Και ο Θεός σε τέτοιες προσευχές απαντάει άμεσα. Όποιος αμαρτήσει, σε όποιον αμαρτήσει ο Θεός, εγώ σβήνω το όνομά του από το βιβλίο της ζωής. Αλλά θα απαντήσω στην προσευχή σου και θα κάνω χάρη. Το είπα και την περασμένη φορά και το λέω και μ' αρέσει. Είναι πολύ σημαντικό στα αιτήματά μας ο Θεός να λέει αμήν. Όπως είναι πολύ σημαντικό και εμείς στο Λόγο του Θεού να λέμε αμήν. Λέει, θα το κάνω αυτό, αλλά δεν μπορώ να έρθω μέσα στο λαό για να τους οδηγήσεις στη γυραιούσα γάλα και μέλι, επειδή είναι λαός σκληρόκαρδος, και θα τους απολέσω, γιατί η καρδιά τους είναι γεμάτη κακία. Γι' αυτό θα στείλω άγγελο μπροστά σου. Αυτός θα σε οδηγεί και σένα, ώστε εσύ να τους οδηγείς, γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή το λαό της Ισραήλ τον οδηγούσε ο Θεός που οδηγούσε τον Μωυσή. Ο Θεός οδηγούσε τον Μωυσή και ο Μωυσής οδηγούσε το λαό και έκανε μεγαλεία ο Θεός. Τώρα ο Θεός του λέει, δεν θα συνεχίσω, θα στείλω άγγελο. Γιατί είναι λαός πολύ σκληρόκαρδος και αν βρεθώ ανάμεσά τους θα τους απολέσω. Τα άκουσε με προσοχή ο Μωυσής και ξέρετε τι είπε. Δεν θέλω άγγελο, εσένα θέλω Κύριε. Πόσο σοβαρό είναι αυτό, αδερφοί. Δεν θέλω άνθρωπο, δεν θέλω άγγελο, δεν θέλω κανέναν. Θέλω εσένα, Χριστέ μου. Αμήν.